Να καλημερίσουμε τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πώς θα σας αποκαλούμε, κύριε Βαρουφάκη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γραμματέα, πώς? Να προτείνω να με λέτε Γιάννη. Εντάξει, okay. Ναι, αλλά μετά θα πρέπει να λέμε και Γιάννη Μελανή. Δεν γίνεται. Είστε αρχηγός. Φωνητικό είναι. Φωνητικό, φωνητικό είναι. Φωνητικό είναι το όνομά μου. Εμείς, κύριε Βαρουφάκη, θα σας αντιμετωπίσουμε ως πρόεδρο κόμματος. Γιατί έτσι είναι. Και αν βρεθούμε στο εστιατόριο της Βουλής, εκεί μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και το Γιάννη. Λοιπόν, θέλουμε να ρωτήσουμε το εξής, μια και έχει προκύψει ένα θέμα χθες. Είδα και τον κύριο Φίλη να βγάζει μια ανακοίνωση με μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργάνωσε ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Κούλογλου. Ήταν εκεί και ο κύριος Διασώστης, ο κύριος Αποστολόπουλος, ο οποίος μίλησε με βαριές εκφράσεις και για την ελληνική κυβέρνηση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το λιμενικό, λέγοντας ότι πνίγει συνειδητά μετανάστες ή τους ρίχνει στη θάλασσα ή γίνονται διάφορα, εν πάση περιπτώσει, αρνητικά, και ότι η Ελλάδα, η Μάλτα και η Ιταλία λειτουργούν ως εγκληματικό δίκτυο κατά μεταναστών και προσφύγων και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί διακινητές και όλα αυτά. Και ο κύριος Κούλογλου, που είχε οργανώσει την εκδήλωση, δεν μιλούσε, απλά τον κοιτούσε. Βγήκε μια ανακοίνωση σφοδρή από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο χθες. Και θέλαμε την άποψή σας. Πνίγει, πιστεύετε, το λιμενικό μετανάστες? Αυτή είναι η γενική εικόνα. Να τα πάρουμε την αρχή. Ναι. Βεβαίως. Έχουμε μία μεγάλη κρίση ως Ευρώπη. Κρίση συνείδησης, κρίση πολιτικής, έλλειψη κοινής πολιτικής. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τουλάχιστον από το 2015 και μετά και πιο πριν είχαμε μεγάλες μάζες ανθρώπων που προσπαθούσαν να έρθουν στην Ευρώπη για τον άλφα, για τον βήτα λόγο. Και μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν μας τιμά ως Ευρωπαίους. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά αντιμετώπισε την Ελλάδα σαν είναι ένα χωράφι στο οποίο περικλεί ανθρώπινες ψυχές. Θυμάστε το τρόπο. Καθόλου δεν διαφωνούμε. Φυσικά έχετε δίκιο. Αφήστε με να το πάρω από την αρχή το κουβάρι. Ναι, ναι. Θυμάστε πως κλείσανε τα σύνορα με τα Σκόπια, τα Δυτικά Βαλκάνια. Είχες Αυστριακό Πρωθυπουργό να λέει: δικό σας πρόβλημα είναι, μας δεν μας ενδιαφέρει. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ουσιαστικά είναι η ευρωπαϊκή κατάρρευση. Ηθική και ουσιαστική. Το να. Πάμε λίγο μετά. Θυμάστε τη συμφωνία του κύριου Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Ερντογάν του καλοκαιριού Σεπτεμβρίου του 2015. Αυτή δεν μας τιμά. Δεν τιμά τους Ευρωπαίους, δεν τιμά τους Έλληνες, δεν τιμά τους Αυστριακούς, τους Γερμανούς, κανέναν. Γιατί να σας θυμίσω τι κάναμε. Κάναμε κάτι απαράδεκτο. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, δώσαμε μπαξίς στον Ερντογάν, ναι, δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι, των Ευρωπαίων πολιτών, έτσι ώστε ο Ερντογάν να μας επιτρέψει με τη δική του βούληση να παραβιάσουμε το διεθνές δίκαιο. Γιατί όταν έρχεται ένας άνθρωπος από οπουδήποτε και να έρχεται, είτε είναι από τη Συρία, την Ουκρανία, είτε το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, και φτάνει στη Λέσβο, έχει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που έχει υπογράψει η Ελλάδα και έχει κάνει πολύ καλά που το έχει υπογράψει από το 1947, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί άσυλο. Ναι. Εμείς τι κάναμε με τη συμφωνία Μέρκελ-Ερντογάν, ουσιαστικά έτσι, αυτοί οι δύο ήταν που τα βρήκανε μεταξύ τους. Δεν του δίνουμε το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο εδώ. Θεωρούμε ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα και τον στέλνουμε στην Τουρκία. Αυτό λέει η συμφωνία με τον και Ερντογάν. Και δίνουμε λεφτά στην Τουρκία για να κρατήσει και τους μετανάστες. Παξής στον Ερντογάν, ναι, για να μας επιτρέψει να παρανομούμε. Αυτό το κάνουμε σε Ευρώπη. Εγώ ντρέπομαι σε Ευρώπη, όπως το λέω. Κύριε Βαρουφάκη, και όλοι αυτοί όμως, τα 4 εκατομμύρια λέει τώρα ο Ερντογάν ότι έχει και να είναι, 3 πάλι είναι πολλά. Θα μπορούσαν να περάσουν τα σύνορα και να έρθουν στην Ελλάδα, κοιτάξτε, και από την Ελλάδα να διαχειριστούν στις υπόλοιπες χώρες. Μην προτρέχουμε. Εγώ σας λέω, σας παίρνω το κουβάρι και το ξετυλίγω από την αρχή και μιλάω ευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή, ότι σε Ευρώπη, ναι, πρέπει να ντρεπόμαστε. Ξέρετε πολύ καλά ότι από το 2015 κάνουμε και κάτι άλλο σε Ευρωπαίοι, το για το οποίο θα έπρεπε να καταδικαστούμε σε διεθνές δικαστήριο εγκλημάτων. Ως Ευρωπαίοι. Ναι. Σκεφτείτε τι γίνεται στη Λιβύη, το ξέρετε αυτό.
τους ανθρώπους, τους διακινητές ανθρώπινων ψυχών που περνάγανε ανθρώπους από την Κένια, την Γκάνα, από τη Λιβύη στην Ιταλία με πλιαράκια. Έτσι. Αυτούς τους ανθρώπους, κάποιοι τους λένε δουλέμπορους, εγώ δεν τους λέω δουλέμπορους, τους λέω εμπόρους ψυχών. Ναι. Αυτούς τους πληρώνουμε εσείς και εγώ σήμερα, ως Ευρωπαίοι πολίτες. Δισεκατομμύρια τους δίνουμε για να φτιάχνουν στρατόπεδα συγκεντρώσεων στη νότια Λιβύη, μέσα στην έρημο της Σαχάρας. Να εγκλείουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους ταλαιπωρημένους, δύστυχους, πεινασμένους ανθρώπους. Τους πληρώνουμε εμείς αυτούς, αυτά τα καθάρματα, για να το πω πολύ απλά, ως Ευρώπη, για να τους κλειδώνουν εκεί μέσα, να μην φτάνουν στα παράλια και περνάνε προς την Ευρώπη. Ναι. Αυτά είναι εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας που κάνει η Ευρώπη. Ωραία. Εγώ, να είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό. Όλα αυτά που λέτε δηλαδή, τα κρατάμε. Όχι, μισό λεπτό. Την είσοδό της, όχι, για να έχουμε εικόνα. Τι προτείνετε, να ανοίξουμε. Να σας πω τι προτείνουμε. Ναι. Να σας πω τι προτείνουμε. Καταρχάς, προτείνουμε το πιο απλό. Να μην παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο ως Ευρωπαίοι. Αν δεν μας αρέσει το διεθνές δίκαιο, να το αλλάξουμε. Μάλιστα. Αλλά να το παραβιάζουμε δεν είναι σωστό, γιατί είμαστε μικρή χώρα. Μην ξεχνάμε ότι ένα πράγμα έχουμε υπέρ μας, το διεθνές δίκαιο, το οποίο το επικαλούμαστε συνέχεια. Όταν είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ίδια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και εμείς κάνουμε τα κλειστά μάτια και κάποιες φορές συμμετέχουμε. Μάλιστα. Γιατί είπατε για την μητέρα του ανθρώπου του λιμενικού, έχει όλη μου τη συμπάθεια. Ναι. Όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι του λιμενικού. Θέλω να μας απαντήσετε όμως σε αυτή την καταγγελία. Εσείς θεωρείτε ότι το λιμενικό πνίγει μετανάστες, το ελληνικό? Κοιτάξτε, γιατί αυτά έλεγε ο κ. Αποστολόπουλος παρόντος του κ. Πούλου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα παιδιά μας που υπηρετούν στο λιμενικό μπαίνουν σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβέρνηση. Ναι. Τους βάζουν να σπρώχνουν ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τα κύματα, να τους προωθήσουν να κάνουν την επαναπρόθεση. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρετε. Τα pushbacks δηλαδή. Αυτό λοιπόν. Πιστεύετε ότι λοιπόν, γίνονται ξέρετε, πολλά pushbacks. Ξέρετε, εγώ τι θεωρώ, είναι ένα έγκλημα απέναντι στους λιμενικούς μας αυτό. Ναι. Όταν έχεις ένα νέο άνθρωπο, μια νέα κοπέλα, που έχει πάει να υπηρετήσει την πατρίδα, στο λιμενικό, και της δίνεις εντολή να εγκληματίσει, είσαι εσύ εγκληματίας. Δεν φταίνει οι άνθρωποι του λιμενικού. Φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση και φταίει η κυβέρνησή μας, η οποία, γιατί σε τελική ανάλυση δεν λύνεται και το πρόβλημα έτσι. Γιατί ξέρετε, το μόνο πράγμα που γίνεται, οι μόνοι που κερδίζουν από αυτό είναι οι έμποροι. Γιατί όταν πνίγονται πιο πολύ, όταν είναι πιο δύσκολο να περάσεις απέναντι, το μόνο ατιβαίνει τα ρήφα και ανεβαίνουν τα κέρδη. Άρα θεωρείτε και εσείς ότι το λιμενικό, έστω και με εντολή κυβερνητική, πετάει βέβαια, ανθρώπους στη θάλασσα. Το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι γνωστό. Και αυτό, αλλά αυτό είναι ένα έγκλημα απέναντι στους λιμενικούς μας. Και δεν, η λύση δεν είναι να προσπούμαστε ότι δεν γίνεται. Πάντως ουδής λιμενικός το έχει. Ουδής λιμενικός το έχει πει αυτό, κύριε Μαλφάκη. Μα είναι δυνατόν να το πει. Μα είστε καλά. Ακόμη και ως εντολή. Ακούστε, γιατί θα μπορούσε κάποιος να έχει αντιδράσει σε αυτό και να πει ότι δέχομαι αυτή την εντολή. Τα παιδιά μας. Πρέπει να προστατεύσουμε τα. Όταν είσαι στο λιμενικό, δεν μπορείς να βγεις να το πεις αυτό. Κινδυνεύει και η ζωή σου. Άρα λέτε ότι συνειδητά η ελληνική κυβέρνηση εγκληματεί πνίγοντας ανθρώπους. Όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που κάνουμε. Δεν μου λέτε, η συμφωνία με τον Ερντογάν δεν είναι σοβαρή. Θέλω να έχουμε μια στιγμή να σας πω μια ιστορία, η οποία νομίζω ότι θα διαφωτίσει όλη την κατάσταση. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρω προσωπικά, προσπάθησα να βοηθήσω, δεν τα κατάφερα. Έτσι, ακούστε με. Το όνομά του είναι Σαμπίχ. Μάλιστα. Είναι Πακιστανός. Ήταν Πακιστανός. Έτσι, το έγκλημά του ήταν ότι πήγε να βοηθήσει ο ίδιος Μωμεθανός σε μια πόλη στο Πακιστάν. Έτσι, όπου ο γείτονας του, είναι μια χριστιανική οικογένεια, Πακιστανοί χριστιανοί. Ναι. Το βράδυ, ένα βράδυ, ήρθαν οι τζιχαδιστές του χωριού και ρίξανε βόμβες μολότοφ στο χριστιανικό σπίτι δίπλα για να τους διώξουν. Ο Σαμπίχ έκανε την κουταμάρα, μέσα σε εισαγωγικά, τον ερωισμό, να σώσει τους χριστιανούς γείτονές του. Ναι. Την επόμενη μέρα, οι τζιχαδιστές τον ανακήρυξαν αποστάτη. Μπήκανε, ήταν επιχειρηματίας άνθρωπος, είχε μια εταιρεία νοικίες αυτοκινήτων. Ναι. Είχε 15-20 αυτοκίνητα που για το χωριό του στο Πακιστάν ήταν. Βέβαια, πλούσιος ήταν, βέβαια. Του το κάψαν, σκότωσαν τον αδερφό του μέσα στο μαγαζί. Ο ίδιος φυγάδευε τη γυναίκα του και τα παιδιά του και παίρνει το γέροντα από τον πατέρα του να το σκάσουν γιατί ξέραν ότι θα του σκοτώσουν κι αυτούς. Βέβαια. Καταλήγει στην Τουρκία, να μην σας τα απολογώ, πεθαίνει ο πατέρας του στο δρόμο, τον χτυπάνε Τούρκοι αστυνομικοί, του κλέβουν ό,τι χρήματα είχε. Τελικά καταφέρνει, μπαίνει σε μια βάρκα και φτάνει για να περάσει στη Λέσβο. Βουλιάζει η βάρκα, πνίγονται οι μισοί πάνω στη βάρκα.
και φτάνει στη Λέσβο. Ναι. Και τίτε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος το μόνο του έγκλημα ήταν να προσπαθήσει να βοηθήσει τους χριστιανούς γειτόνους του, τίτε άσυλο. Και η ελληνική κυβέρνηση το απορρίπτει στη βάση ότι ήρθε από ασφαλή χώρα την Τουρκία. Και τον γυρίσανε πίσω. Ναι. Να μην σε τοπολογώ, τελικά τον σκότωσαν οι Ταλιμπάν. Εντάξει, αυτό είναι μια είναι τραγική έγκλημα εναντίον τη ευρωπαϊκή συνείδηση. Πρέπει να ντρεπόμαστε γι' αυτό. Ναι, ως Ευρωπαίοι πρέπει να ντρεπόμαστε. Προφανώς, αλλά όπως ξέρετε, μαζί με τα ξερά, πολλές φορές καίγονται και τα χλωρά. Λοιπόν, τώρα, να προχωρήσουμε και σε άλλα δεν θέματα. Ότι αυτό μας κάνει, κύριε Πρόεδρε, είστε πολύ καθαρός στις απόψεις σας. Να πάμε και σε άλλα θέματα, σας παρακαλώ. Σε όποιο θέμα θέλετε. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα Ποσειδόνια, όχι, στην ημερίδα του πρώτου θέματος, είπε, κάλεσε την Τουρκία τουλάχιστον αυτή τη ρητορική να μην τη μεταφέρει επί του πεδίου. Υπάρχουν, πολλοί έχουν εκφράσει ανησυχία για υβριδικό πόλεμο, για θερμό επεισόδιο. Θέλουμε τη δική σας άποψη, αν... Πρώτον, ανησυχείτε για ένα θερμό επεισόδιο και πού μπορεί να φτάσει ευρύτερα, ποιος είναι ο στόχος του Ερντογάν με όλο αυτό το κρεσέντο της προκλητικότητας στο οποίο επιδίδεται. Από μικρό παιδί φοβάμαι θερμό επεισόδιο, φαντάζομαι και εσείς το ίδιο, έτσι. Γιατί αφού εδώ μεγαλώνουμε... Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση, μην ξεχνάμε. Τώρα δεν είναι όμως περισσότερες οι πιθανότητες. Όχι, όχι. Όχι. Γιατί θυμάστε τι γινόταν δεκαετία του 60, δεκαετία του 70. Ναι. Έτσι είχαμε φτάσει στον πόλεμο ουσιαστικά. Και είχαμε και το Κυπριακό, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Φοβερή τραγωδία για τον ελληνισμό. Δεν είναι χειρότερα σήμερα. Είναι σταθερή η κατάσταση. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η τουρκική πολιτική οικονομία, η τουρκική κοινωνία, είναι μια κοινωνία η οποία έχει με ένα μεγάλο δυναμισμό και ταυτόχρονα ένα μόνιμα απολυταρχικό δικτατορικό καθεστώς, το οποίο αλλάζει. Μια είναι ο Ευρέν, μετά είναι ο Ζαλ, μετά είναι ο Ερντογάν. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ακριβώς. Πάντοτε είναι ένα ασταθές δικτατορικό αυταρχικό καθεστώς, το οποίο πνίγει τους ανθρώπους, ιδίως τους δημοκράτες στην Τουρκία, και το οποίο είναι πάντοτε, επειδή είναι ασταθές, έτοιμο πόλεμο, γιατί ο μόνος τρόπος να σταθεροποιείται ένα τουρκικό καθεστώς είναι να ρίχνει και μια ένταση στο Αιγαίο, γιατί αυτές οι εντάσεις πάντοτε ενώνουν το εσωτερικό μέτωπο και σταθεροποιούν το καθεστώς. Έτσι, αυτό είναι στάνταρ, δεν είναι κάτι καινούριο, αυτό συμβαίνει και σήμερα. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, αν δεν το ζητούμε. Κοιτάξτε, η θέση μου στη Βουλή, η θέση του Μέρα 25 στη Βουλή είναι σταθερή από τη μέρα που μπήκαμε στη Βουλή, από το 2019. Την έχω εκφράσει και κατηδίαν στον Πρωθυπουργό. Ναι. Έχουμε κάνει σοβαρές συζητήσεις γι' αυτό. Δεν μου έχει πει ότι διαφωνεί σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δεν εφαρμόζει τη δική μας συμβουλή του Μέρα 25. Δικαιώματο είναι, Πρωθυπουργός είναι, αλλά με ρωτάτε και θα σας πω ποια είναι η δική μας συμβουλή. Και τι προτείνουμε εμείς. Λοιπόν, εμείς λέμε ένα πράγμα. Όχι διμερείς διαπραγματεύσεις. Όχι διμερείς διαπραγματεύσεις. Εμείς είμαστε υπέρ της διπλωματικής λύσης, βεβαίως. Είμαστε φιλελληνικό κόμμα. Όχι διμερείς. Δηλαδή, ποιος άλλος να κάθεται στο τραπέζι, κύριε Βαρουφάκη? Θα σας πω. Θα σας πω συγκεκριμένα. Εμείς μιλάμε πάντα. Συγκεκριμένα, βέβαια. Πάντα. Ναι. Γιατί, καταρχάς, να εξηγήσω γιατί όχι στο διμέρα. Δηλαδή, θυμάστε τις προάλλες, πριν μερικούς μήνες που είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και μετά έκανε μια ενημέρωση στους πολιτικούς αρχηγούς ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ το είχα πει ξεκάθαρα, δεν έπρεπε να έχεις πάει στην Κωνσταντινούπολη. Σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί ο Ερντογάν είτε σε χρησιμοποιεί επικοινωνιακά, ή άμα είναι να κάτσετε στο τραπέζι και να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση, θα φορτώσει στο διαπραγματευτικό τραπέζι μια σειρά από ζητήματα, μέχρι και τη Γάβο το θα βάλει μέσα. Το Δεκάνησα. Θα πετάξει τη Θράκη, θα βάλει ό,τι θέλεις, μέχρι μπορεί να θέλει και το Μοναστηράκι εδώ στην Αθήνα. Μόνο και μόνο για να σε εξαναγκάσει να φύγεις από τις διαπραγματεύσεις και μετά να σε κατηγορήσει ότι δυναμητίζεις τη διαπραγματεύση και την ειρηνευτική διαδικασία. Είναι δεδομένο ότι θα το κάνει ο Ερντογάν αυτό. Τι θα πρέπει να κάνουμε αντί γι' αυτό? Να καλέσει ο Πρωθυπουργός, το έχω πει και από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης και στη Βουλή, το λέω τώρα 3 χρόνια το λέω. Η ελληνική κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, δεν το παίζω κομματικά αυτό. Όποια και αν και η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, ως Πρωθυπουργός των Ελλήνων, να καλέσει σε διεθνή περιφερειακή συνδιάσκεψη
τους αρχηγούς των κρατών και των κυβερνήσεων όλων των χωρών που βρέχονται από την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Να έρθουν στην. Εγώ πρότεινα και τη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης, ναι. Και θέλω να το τιμήσω αυτό. Να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, δεν έχει σημασία, για να γίνει μία συζήτηση, μία διαπραγμάτευση πολυμερής με ένα μόνο ζήτημα. Την χάραξη των θαλασσίων ζωνών. Χάραξη θαλασσίων ζωνών που περιλαμβάνουν βεβαίως οι φαλοκρηπίδες και ΑΟΣ. Μάλιστα. Το μόνο θέμα αυτό αναγνωρίζουμε εμείς. Μόνο θέμα. Μάλιστα. Ναι, μα κοιτάξτε, τώρα γιατί να έρθει ο Λίβανος. Ναι, αλλά πρέπει να. Πρέπει... Σε αυτή την περιφερειακή σύσταση. Μισό λεπτό. Θα πρέπει να είναι και η Τουρκία, δεν πρέπει να είναι. Προφανώς και θα είναι. Θα το δεχθεί η Τουρκία να έρθει μόνο με αυτό το θέμα. Θα τελειώσει και θα σας λύσει όλες τις απορίες. Απλά πιο σύντομα, γιατί δεν έχουμε άπειρο χρόνο. Ωραία, τελειώνω. Και θέλουμε και πολιτικά να βάλουμε συνεργασία. Ναι. Ακούστε με. Λέτε δεν έχετε χρόνο, αφήστε να τελειώσω. Καλείς όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι και την Τουρκία βεβαίως. Ισραήλ, Παλαιστίνιους, Λίβανο, Αίγυπτο, βεβαίως και η Κυπριακή Δημοκρατία. Έτσι. Εδώ υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία είναι να έρθει ο Ερντογάν, οπότε αμέσως τον έχει εγκλωβίσει να μην συζητάει για αυτά που εσύ δεν θέλεις να συζητήσεις και να μιλάς μόνο για τη χάραξη των θαλασσίων συνόδων. Η δεύτερη πιθανότητα είναι να μην έρθει ο Ερντογάν. Οπότε απομονώνεται ο Ερντογάν έτσι. Εκείνος είναι αυτός που λέει όχι σε μια λογική. Και η λογική ποια είναι. Σε ένα χάρτη από κοινού να καταθέσουν όλες οι χώρες τις απαιτήσεις τους. Δεν πρέπει να τα βρούμε. Και να πάμε μετά να συμφωνήσουμε όμως ότι όλοι μαζί, όλες οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, θα πάμε στο δικαστήριο της Χάγης. Αυτή είναι η πρόταση νούμερο 25. Μαζί για τις διμερείς διαπραγματεύσεις που οδηγούν σε συνεχείς εντάσεις και σε. Ναι, είναι η πρότασή σας. Ωραία. Να πάμε στο θέμα, κύριε Πρόεδρε, των συνεργασιών. Όπως φαίνεται, η απλή πρώτον, πιστεύετε ότι η απλή αναλογική, δηλαδή η πρώτη εκλογική αναμέτρηση, μπορεί να βγάλει κυβέρνηση όχι. Ή όχι. Όχι, όχι. Άρα θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Συγγνώμη, οι μηδέν πιθανότητες έχουν να κάνουν και με την δική σας διάθεση να μην συμμετέχετε σε αυτό που ο κύριος Τσίπρας ονομάζει προοδευτική διακυβέρνηση. Όχι, όχι. Συγγνώμη. Αλλά γιατί. Γιατί κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας θα θέλουν να παίξουν, να ρίξουν τα ζάρια μια δεύτερη φορά τη δεύτερη Κυριακή. Και σχηματίσουν αυτόνομη κυβέρνηση. Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας ορκίζεται στην ανάγκη συμμαχικής κυβέρνησης με το κίνημα αλλαγής, με το ΠΑΣΟΚ μάλλον και με άλλες προοδευτικές δυνάμεις μέσα στις οποίες βάζει και εσάς. Βέβαια. Σας κατονομάζει. Εγώ σας λέω. Όχι, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Εδώ και ένα χρόνο δεν μας βάζει μέσα σε αυτό το. Πάντως εμείς όσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα ρωτάμε. Ξέρει πολύ καλά ότι εμάς μας ενδιαφέρουν οι λιμουζίνες, οι υπουργικές και τα υπουργεία. Κύριε Βαρουφάκη, όσα στελέχη όμως του ΣΥΡΙΖΑ κάνουμε συνέντευξη εδώ στο ραδιόφωνο και τα ρωτάμε αν θεωρείτε και τον κύριο Βαρουφάκη κομμάτι αυτής της προοδευτικής διακυβέρνησης, μας λένε ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς είχαμε ένα συνέδριο πρόσφατα. Είχαμε ένα συνέδριο πρόσφατα και πήραμε μία απόφαση συλλογική. Η σύνεδρη του ΜΕΡΑ25. Η οποία νομίζω πάρα πολύ ειλικρινή και ξεκάθαρη. Εμείς τι λέμε. Δεν είμαστε μικρό-μεγάλο κόμμα, δεν πιστεύουμε ότι εμείς θα σχηματίσουμε κυβέρνηση, ούτε και είμαστε εναντίον του να γίνουν πράγματα που αυτός ο λαός έχει ανάγκη. Αλλά να συμφωνήσουμε ποια ήταν αυτά. Και φέρνουμε τον παραλληλισμό με τη Γερμανία. Δεν είμαστε Γερμανία. Από ποια άποψη. Θυμάστε ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο γίνανε εκλογές στη Γερμανία. Και δεν προέκυψε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ναι. Τα τρία μεγάλα κόμματα. Ναι, τα τρία κόμματα όμως αυτά ξόδεψαν 3,5 μήνες να σφυριλατούν. Ένα κοινό σοβαρό συνεκτικό πρόγραμμα. Δεν έχει σημασία αν συμφωνώ εγώ μαζί με το πρόγραμμα αυτό. Δεν έχει σημασία. Κάναν 3,5 μήνες να το φτιάξουν. Σε μια τέτοια προοπτική. Καθόταν η Μέρκελ στην καγκελαρία. Έτσι. Και περίμενε. Σε μια τέτοια προοπτική, εσείς μπορεί να συμμετάσχετε. Ακούστε με, δεν υπάρχει τέτοια προοπτική στην Ελλάδα, γιατί έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο δίνει τρίμερα. Ωραία. Άρα. Έτσι, ακούστε με. Θα σας απαντήσω το ερώτημά σας πριν το θέσετε. Λοιπόν. Η κυρία Σεκελαροπούλου, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, τη Δευτέρα το πρωί θα φωνάξει τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Μέσα σε 3 μέρες θα πρέπει να έχει σφυριλατήσει μια κυβέρνηση και κοινό πρόγραμμα. Αυτό δεν γίνεται. Το μόνο που μπορείς να κάνεις σε 3 μέρες είναι να γίνει ένα λησβερίσι, μια μοιρασιά υπουργείων. Αυτό το μέρος δεν θα ενδιαφέρει. Εμείς τι είπαμε στο συνέδριό μας. Καταθέσαμε 7+1 τομές, πράγματα που πρέπει να γίνουν στην ελληνική κοινωνία, οικονομία, εξωτερική πολιτική. Δεν έχει σημασία αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μας. Εάν σας πει ο κύριος Τσίπρας, εγώ, Γιάννη, που ήμασταν και μαζί, δέχομαι τα 4 από τα 7. Αφήστε με να τελειώσω, θα σας το απαντήσω. Θέλω. Θέτουμε λοιπόν αυτές τις 7+1 τομές στο διάλογο. Και λέμε στον κύριο Τσίπρα,
σε όποιον θέλει. Στο Κινάλ, στο Κουκουέ, σε όποιον θέλει. Ελάτε να τη συζητήσουμε. Πείτε μας που έχουμε άδικο. Και δεν στη έχουμε Νέα Δημοκρατία. Της αλήθειας. Δεν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Μην του λέτε τέτοια πράγματα. Όχι. Και πάθουν κεφαλικό οι άνθρωποι. Λέω αν θα, το, αν θα το προτείνετε και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν του φροντίζει, κύριε Βαρουφάκη. Κοιτάξτε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να μιλήσουμε με οποιονδήποτε. Αλλά δεν θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να μιλήσει όμως για το πρόγραμμα. Πάντως εσείς έχετε τη διάθεση να μιλήσετε και με εκείνους. Χρόνο, γιατί εσείς λέτε ότι δεν έχετε χρόνο. Επιτρέψτε να μου απαντήσω. Καλά, δεν είναι χάσιμο χρόνο να σας ρωτάμε αν θα συνομιλήσετε με τον Πρωθυπουργό. Όχι, εσείς λέτε ότι δεν έχετε χρόνο για την εκπομπή σας. Έχουμε, είμαστε 20 λεπτά στον αέρα και έχουμε άλλα 5 λεπτά. Λοιπόν, εμείς λέμε, αυτές οι 7 συνήμια τομές που έχουν σχέση με το φορολογικό, με το εθνικό σύστημα υγείας, πιστεύουμε ότι είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν σε αυτόν τον τόπο. Χωρίς αυτά δεν θα πάμε μπροστά. Ελάτε, πείτε μας που έχουμε άδικο. Και αν θέλετε, αντιπροτείνετε τις δικές σας τομές. Και εμείς, εγώ δεσμεύτηκα και ως γραμματέας του ΜΕΡΑ25, ότι ό,τι πρόταση μας δώσετε, εμείς εγώ προσωπικά θα την καταθέσω στα μέλη του κόμματος και θα έχουμε εσωτερικό δημοψήφισμα. Τα δεχόμαστε ή δεν τα δεχόμαστε για να κάνουμε συγκυβέρνηση με αυτούς. Μάλιστα. Ναι, αλλά να σας πω και αλλά αυτό θα γίνει προεκλογικά. Δεν θα γίνει μετεκλογικά. Α, μπράβο. Σωστά το είπατε, γιατί στο τρίμερο το λέει και ο κύριος Τσίπρας, λέει θα κάνω δημοψήφισμα για τις... Οπότε να έρθω να σας δώσω και την επικεφαλίδα σας. Να σας δώσω και την επικεφαλίδα σας. Έτσι, η επικεφαλίδα είναι απλή. Εάν δεν έρθουν πριν την Κυριακή των εκλογών, δεν υπάρχει πιθανότητα να πάρουν ψήφο εμπιστοσύνη από εμάς. Καμία. Μηδέν. Κανένας. Ελάτε, εδώ είμαστε ανοιχτοί. Κανένας. Μάλιστα. Κανένας. Κανένα. Ωραία, το κρατάμε αυτό. Τώρα και κάτι άλλο που είναι προκύπτει. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι και καθαρό. Άρα και κάτι άλλο που προκύπτει. Κυβέρνηση με Βαρουφάκη, χωρίς να έχει γίνει η οποιαδήποτε προγραμματική συμφωνία πριν τις εκλογές, δεν υπάρχει, κύριε Βαρουφάκη. Ωραία. Το έχουμε ψηφίσει ως κόμμα. Το κρατάμε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος δείχνουν το κόμμα σας μεταξύ του μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή. Ιδίως στις δεύτερες εκλογές, θα σας πω. Να ολοκληρώσω. Όλες μας δείχνουν πάνω. Να ολοκληρώσω. Στη δεύτερη εκλογή, χθες είχαμε μια δημοσκόπηση της Kappa Research. Και υπήρχε ένα ερώτημα εάν χρειαστούν δεύτερες εκλογές. Σε αυτές τι θα ψηφίσετε. Εκεί φαίνονται τα μικρά κόμματα να συμπιέζονται και το Κίνημα Αλλαγής και τα υπόλοιπα. Και εσάς σας έδινε αυτή η δημοσκόπηση 2,6 κάπου εκεί. Γι' αυτό ρωτώ. Αν σε αυτές τις δεύτερες εκλογές λοιπόν συμπιεστούν τα μικρά κόμματα, φοβάστε ότι αυτή η πόλωση μεταξύ των δύο μεγάλων και η συμπίεση μπορεί να σας αφήσει εκτός Βουλής? Η απλή απάντηση είναι όχι. Να σας θυμίσω κάτι. Κάπα ρησέρους που λέτε. Ναι. Ένα μήνα πριν τις εκλογές του 2019 μας έδινε με 1,4%. Δίκιο έχεις αυτό. Και πήραμε 3,44. Ναι. Εάν μας δίνει τώρα 2,6. Ναι. Στις δεύτερες όμως εκλογές. Σας βλέπω με πέντε. Εσείς δεν φοβάστε την πόλωση στις δεύτερες εκλογές? Όχι, γιατί κοιτάξτε, ο κόσμος του που ψηφίζει πλέον τώρα ΜέΡΑ25. Ναι. Δεν μπαίνει σε αυτό το δίλημα μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο δεν το ξέρετε, αλλά νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει να μάθετε. Γιατί κάνουμε και εμείς τις δημοσκοπήσεις μας. Μάλιστα. Έχουμε και εμείς μια εξαιρετική εταιρεία που δουλεύει με εμάς. Πολύ ωραία. Issue, με τι συχνότητα. Α, η Public Issue, γνωστή εταιρεία. Μόνιμη. Μάλιστα. Εγώ δεν θα σας πω για ποσοστά. Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο έχει ποιοτικό ενδιαφέρον. Ναι. Έχει αλλάξει το κοινό που παρακολουθεί το ΜέΡΑ25. Δηλαδή. Είχατε αρκετούς νέους, αν θυμάμαι. Όχι, στους νέους πάμε ακόμα καλύτερα. Μπράβο. Από ό,τι πήγαμε το 19. Απλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο μας ψήφισε το 2019 δεν θα μας ψηφίσει τώρα. Και έχουμε αναπληρώσει αυτό, υπεραναπληρώσει, με ανθρώπους που δεν σκεφτόντουσαν καν να μας ψηφίσουν το 2019. Ποιοι και είναι δεν λογικό, θέλουν κοιτάξτε, να σας ψηφίσουν νέο κόμμα. Και ποιοι θέλουν σήμερα. Κοιτάξτε, έχουν γίνει διάφορα πράγματα από το 2019. Ναι, εμείς το παρακολουθούμε και μπορεί και να σας ενδιαφέρει να σας πω δύο κουβέντες. Γιατί εμείς δεν μιλάμε, είμαστε ανοιχτό βιβλίο, τα λέμε όλα, δεν κρύβουμε τίποτα. Όχι, αυτό είναι γεγονός. Έχετε αρχηγό, πολιτικό αρχηγό, τώρα να σας λέει ότι χάσαμε ψήφους. Αλλά πήραμε όμως από αλλού. Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι στη διάρκεια της πανδημίας εμείς πήραμε μια πολύ γενναία θέση υπέρ των εμβολιασμών. Πήραμε και μια γενναία θέση ακόμα και για, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συμφωνήσαμε με την αναστολή σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό ξένησε πολύ κόσμο. Ξένησε πολύ κόσμο αυτό. Έχουμε πάρει τη θέση που πήραμε για τα θέματα του προσφυγικού, όπως είπατε. Ναι, ναι. Για το θέμα για το μακεδονικό.
ήταν πάρα πολύ αυτό που λένε της πατριωτικής αριστεράς. Αν αυτό πληρώσατε, ας πούμε. Που δεν μας ψηφίζει τώρα. Και ποιους κερδίζετε. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, καταρχάς στην νεολαία. Στην νεολαία πρέπει να σας το πω και το λέω με μεγάλη χαρά, στην νεολαία πετάμε. Μεταξύ 18 και 28 είμαστε πολύ ψηλά, δεν θα σας πω. Και εγώ το γνωρίζω αυτό. Ναι, είστε καλύτερα σε σχέση και με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έβλεπαν και εμένα με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό προσωπικά. Μάλιστα. Και που θεωρούσαν το μέρα ένα ανάχωμα ενός κατεστημενικού τρόπου σκέπτεστε που άλλαξαν γνώμη το τελευταίο καιρό. Τα κρατάμε και αυτά για να τα έχουμε και μετεκλογικά. Τώρα φτάνοντας στο τέλος πρέπει να σας το πούμε, έχουμε πολλά μηνύματα τα οποία είναι αρνητικά όσον αφορά την τοποθέτησή σας για το λιμενικό. Μάλιστα μας στέλνει μήνυμα και ένας υπονάβαρχος του λιμενικού σώματος που λέει ότι θα πρέπει να ντρέπεται ο κ. Βαρουφάκης για αυτά που λέει ότι το λιμενικό πνίγει ανθρώπους. Ντρέπομαι πάρα πολύ που είμαι Ευρωπαίος, που είμαι Έλληνας, που τα νέα μας τα παιδιά εξωθούνται με έναν τρόπο που είναι βάρβαρος και απάνθρωπος, να κάνουν εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας. Ντρέπομαι βαθιά γι' αυτό. Μάλιστα, επιμένει. Και πρέπει να ντρέπεται και ο υπονάβαρχος, που, γιατί το να είσαι νάβαρχος, υπονάβαρχος, αξιωματικός του λιμενικού. Είναι ένα αποστρατείο συγκεκριμένος. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, δεν πρέπει να λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Πρέπει να κοιτάμε τον εαυτό μας. Okay. Εσείς επιμένετε στις απόψεις, απλά οφείλουμε και εμείς να σας μεταφέρουμε. Ναι, οφείλουμε και εμείς να σας μεταφέρουμε αντιδράσεις πολλών ακροατών που δεν συμφωνούν με αυτή την θέση σας για το λιμενικό. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Λέγκερ, ο υπεύθυνος της Frontex, αναγκάστηκε σε παρέτηση λόγω των επανοπροωθήσεων που έκανε η Frontex μαζί με το ελληνικό λιμενικό. Βέβαια, υπάρχει και άλλη εκδοχή σε αυτό, ότι δεν έχει να κάνει η παρέτηση του με αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια συζήτηση που έχει δύο απόψεις. Λέει ψέματα η New York Times, λέει ψέματα η Guardian. Αυτά δεν είναι δικές μου απόψεις. Ο Guardian και οι New York Times γράφουν από δημοσιογράφους γράφονται τα κείμενα. Δεν είναι θέσματα. Έχουμε ιερή υποχρέωση να κάνουμε την αυτοκριτική μας ως Ευρωπαίοι. Εγώ, ακούσατε πώς ξεκίνησε η συζήτηση. Το πρόβλημα είναι η φυσική. Εμείς κρατάμε τις απόψεις. Το πρόβλημα είναι η γερμανική κυβέρνηση, η αυστριακή κυβέρνηση. Σύμφωνο. Που λένε εμείς δεν θέλουμε μετανάστες να μείνουν στη Λέσβο. Κρατάμε τις απόψεις σας, απλά οφείλουμε και εμείς να σας μεταφέρουμε. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια Ήπειρος. Ακούστε με, μισό λεπτό. Και με αυτό να κλείσουμε για τον πολιτισμό και για τον διαφωτισμό της Ευρώπης. Χίλια χρόνια κάναμε εξαγωγές ανθρώπων σε όλες τα πέρατα της γης. Στείλαμε Ευρωπαίους στην Αυστραλία, στην Νέα Ζηλανδία, επικίσαμε την Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Ασία. Τι γίνεται τώρα, γεράσαμε ως Ήπειρος και έχει αρχίσει να γίνεται τη στροφή των δημογραφικών ορών. Και εμείς τι κάνουμε, χτίζουμε τείχη και πνίγουμε ανθρώπους στη θάλασσα. Μάλιστα. Δεν είμαστε σοβαροί ως Ευρώπη. Είστε ωραία. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση και την καλή διάθεση που είχατε να τα πούμε. Να είστε καλά. Και την άλλη φορά θέλουμε, σας παρακαλούμε να δεσμευτείτε ότι θα έρθετε εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών και θα έχουμε και μία ώρα κιόλας και θα σας έχουμε και απέναντί μας. Δεσμεύομαι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.